συνελληνές μου, αδέρφια μου, πατροαουσία ίδια με μένα. Αν θυμάστε, έχω πει και αρκετές φορές, ιδιαίτερα για τις επικλήσεις, που αν δεν θέλετε δεν τις επικλήσεις, είναι το κάλεσμα. Είναι το κάλεσμα η τιμή και ο σεβασμός όλων των ελλάνιων προγόνων και όλες οι αλήθειες που πρέπει να ακούγονται και να λέγονται. Εδώ θέλω να μείνω λίγο, να σας πω κάτι πολύ σπουδαίο το οποίο δεν το έχετε κάνει. Είναι δεδομένο ότι πολλοί κόσμος και πολλοί συνελληνές μας έχουν μπει σε βαθιά κατανόηση των κειμένων μας, θα πω, των ελλάνιων κειμένων, το οποίο είναι για συγκεκριμένους μηχανισμούς. Ποτέ δεν θα γραφτεί επίκληση για κάποιον που δεν είναι μηχανισμός. Σαφώς, τεράστιοι ήρωες και δεν μπορούμε να γράφουμε για όλους. Όμως, στοχοποιημένα, συγκεκριμένες επικλήσεις έρχονται για να κατανοήσετε αλήθειες, μυστικά, αλλά και για να συνδεθείτε με όλες τις συχνότητες και όλους τους κωδικούς της πατρώας ουσίας σας, όλος ο κόσμος, αυτές που πρέπει τουλάχιστον, ιδιαίτερα για τον τόσο μεγάλο πόλεμο που συμβαίνει σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον πλανήτη. Έχει σημασία, έχει περάσει ο καιρός και σας έχω πει να παίξετε, δηλαδή να παίζετε, δηλαδή να παίζεις. Πρέπει να ξέρεις ότι όσο παίζεις, ζεις, γιατί το παίει, είναι τα παίει του Διός και το ζεις. Άρα, όσο παίζεις, ζεις. Αν σταματήσεις να παίζεις, δεν ζεις. Σας έχω ζητήσει να παίξετε με τις επικλήσεις όπως ένα μικρό παιδί που παίζει με το παιχνίδι του και θέλει να το ανακαλύψει. Εάν δεν παίξεις με τις επικλήσεις, δεν θα παίξεις με το μυαλό σου και δεν θα πάρει τους κωδικούς εκείνους που πρέπει να αντιγυφθείς και να αρχίσεις να αντιλαμβάνεσαι πράγματα και να τα θυμάσαι επειδή τα ξέρεις. Όλα αυτά τα κείμενα τα οποία γράφονται δεν είναι απλά κείμενα τα οποία θα είναι σε τουριστική ατραξιόν. Είναι ουσίας, είναι βάση, είναι δικιά σου. Όπως για παράδειγμα, σας έχω πει ότι ό,τι έχω γράψει διαβάζεται και ανάποδα, αλλάζοντας. Καμία φορά το άρθρο που είναι μπροστά ή γυρίζεται ανάποδα τη λέξη. Έτσι θα σας βγει ένα άλλο κείμενο. Θέλω να κάνετε το εξής. Πάρετε μια επίκληση όποια θέλετε εσείς. Του Ιάσονα, του Αγαμένονα, ηρώων, βασιλιάδων, θεών. Και θέλω να διαβάσετε από την πρώτη γραμμή, βέβαια φυσικά αυτό για να έχει πιο μεγάλη επιτυχία, θα πρέπει το κείμενο να είναι γραμμένο, να γράψετε την επίκληση σε ένα χαρτί το οποίο θα έχει πλάτος 18 πόντους, όπου από την αρχή μέχρι τους 18 πόντους, χωρίς καμία λέξη να κόβεται, όποια δεν χωράει θα την κατεβάζετε από κάτω και αυτό θα δημιουργήσει τις γραμμές του. Μέσα σε αυτούς τους 18 πόντους, όποια λέξη φτάνει μέχρι το τέλος της. Με αποτέλεσμα, σε αυτή τη διάσταση, οτιδήποτε πάρει στη γραμμή. Έχει σημασία τα γράμματα. Κεφαλαία πάντα. Εκεί θα αντιληφθείτε, αν θα βάλετε μετά και γράψετε τις επικλήσεις σε τέτοιο κείμενο, το οποίο τώρα βέβαια πως είναι φτιαγμένες είναι για να τις λέτε, κομμένες σε ενότητες, και πολλές φορές η έννοια της γραμμής, της κάθε γραμμής, κόβεται και πάει από κάτω, κάτι που δεν γίνεται. Αν όμως το βάλετε σε 18 πόντους και γράψετε την επίκληση και πάρετε την πρώτη γραμμή και διαβάζετε την επίκληση ανά δεύτερη γραμμή, ανά τρίτη γραμμή μετά, προσέξτε. Δηλαδή ξεκινάς και φτιάχνεις ένα κείμενο για να δεις τι θα σου βγάλει από πάνω προς τα κάτω, όπως διαβάζουμε σήμερα, και βάζεις. Διαβάζεις την πρώτη γραμμή και κάνεις λοιπόν ένα κείμενο με τις τρίτες γραμμές, που σημαίνει θα διαβάζεις όλες τις τρίτες γραμμές. Δηλαδή, διαβάζεις την πρώτη, μετά αφήνεις τρεις, δύο, μία αυτή που είπες και άλλες δύο, και διαβάζεις την τρίτη. Αφήνεις δύο και διαβάζεις την τρίτη. Αφήνεις δύο και διαβάζεις την τρίτη. Δημιουργώντας από τις τρίτες γραμμές ένα κείμενο, θα δείτε ότι βγαίνει ένα άλλο κείμενο μέσα στην επίκληση που σου λέει διαφορετικά πράγματα. Αυτό μετά μπορεί να το κάνεις κάθε τέταρτη γραμμή. Διαβάζεις κάθε τέταρτη γραμμή. Κάθε πέμπτη, κάθε έκτη, κάθε έβδομη.
κάθε 8η, κάθε 10η, 1η, θα δεις ότι σου βγάζει ένα άλλο κείμενο. Άρα θα δείτε ότι μέσα οι επικλήσεις έχουν άλλα 12 και 13 κείμενα. Και αυτό συμβαίνει αν το διαβάσεις και ανάποδα. Δηλαδή αν διαβάζεις την πρώτη γραμμή με την πρώτη τελευταία και μετά τη δεύτερη τελευταία, τη δεύτερη πρώτη με τη δεύτερη τελευταία και πηγαίνεις έτσι, θα δεις ότι η επίκληση έχει ένα διάλογο μαζί σου. Σου λέει και σου απαντάει. Μιλάς και σου απαντάει. Ή ρωτάει και απαντάει. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θα πρέπει εσείς να το δείτε. Αν πιάσεις και γράψεις όλες τις δεύτερες, τρίτες ή τις τέταρτες γραμμές, κάθε πέμπτη γραμμή τη γράφεις. Θα δεις το τέλος, αλλάζοντας λίγα πράγματα στα άθρα, σου βγαίνει ένα άλλο κείμενο. Δεν σου λέει κάτι διαφορετικό, αλλά έχει άλλα κλειδιά μέσα του. Κάθε 7 γραμμές, έχει ένα άλλο κείμενο. Κανένας δεν το έχει κάνει. Η αλήθεια είναι ότι αν το κάνετε και από κάτω προς τα επάνω, βγαίνουν άλλες 12. Μετά βγαίνουν άλλες 12, αν το διαβάσεις από πάνω, με την πρώτη τελευταία, με την πρώτη πρώτη και με την πρώτη τελευταία. Σε αυτούς τους τρελούς συνδυασμούς θα δείτε ότι κάθε επίκληση μέσα έχει 12 στη 12η κείμενα. Δηλαδή η μία επίκληση μπορεί να σου βγάλει πολύ τρελά πράγματα και κατανοητά για σένα. Αυτό είναι το παιχνίδι, να παίξεις με τα κείμενά σου και με τις αλήθειες και να αρχίσεις να πονέσει το μυαλό σου να γυμναστεί όπως πονάει ο μυς στο γυμναστήριο, γιατί αν δεν πονέσει δεν θα φουσκώσει. Τόσο αν το θέλετε τελειότητα έχουν τα κείμενα. Κάντε το και θα δείτε. Μπορώ να αύριο να φτιάξω 3-4 επικλήσεις και να δείτε τι λένε. Εάν το κάνετε θα δείτε πόσα κείμενα κρύβονται μέσα στα κείμενα και τι έννοιες και τι κλειδιά κρύβονται. Δεν το κάνει κανένας μέχρι τώρα. Για κάντε το να δείτε. Για κάντε να δείτε τι θα βγει. Και έχεις τόσες πολλές επικλήσεις να το κάνεις. Φυσικά το κάνεις αυτό στην Παντρεία Ουσία. Για να το κάνεις στη Μετουσίωση. Αλλά και σε όλες τις επικλήσεις. Υπάρχουν μεγάλες επικλήσεις που μπορείς να τρέξεις και ανά 12 και ανά 13. Και ανά 21 σειρά. Και θα σου βγάλει κείμενα πολύ συγκεκριμένα. Και θα δεις ότι αυτά τα κείμενα με το τι βγάζει η άλλη επίκληση, πόσο συνδέονται και πώς απομονώνουν τα κλειδιά του κάθε επίπεδου. Και θα σου αποκαλυφθούν πράγματα μοναδικά, τα οποία πρέπει εσείς να τα κατανοήσετε, εσείς να τα δείτε. Δεν είναι μόνο να τη διαβάζεις και να τη λες. Πρέπει να την κατανοήσεις. Όταν κατανοήσεις, θα μπεις σε διαδρόμους και σε διαδρομές πραγματικά μοναδικούς. Και δεν χρειάζεται να διαβάζεις τόνους βιβλία με χιλιάδες λέξεις και να γεμίζεις τη μνήμη σου με σκουπίδια. Είναι καλό να διάσετε λίγο μνήμη. Είναι σαν να γεμίζεις τον υπολογιστή σου σκουπίδια και να μην έχει άλλο χώρο. Γέμισες τόσα. Βγάλτα. Βγάλτα να βάζεις πραγματικά και να αρχίσει να δουλέψει. Να δουλέψει ο πραγματικός νους και να μπει σε λειτουργία. Αυτό βέβαια να το πείτε σε όλους. Κάντε λοιπόν, μαζευτείτε κάποια στιγμή να κάνετε αυτό. Καθίστε να δείτε πόσο συγκεκριμένα πράγματα θα βγάλετε. Και τι συγκεκριμένα κείμενα θα βγάλετε από τις ίδιες τις επικλήσεις που είναι μπροστά στα μάτια τους και τις διαβάζετε. Ναι, δεν λέει αυτό μόνο, λέει και άλλα πράγματα. Θες να τα βρεις, ωραία. Κάνε μια συστοιχία τώρα να καταλάβεις. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό συνέλληνές μου. Και είναι η ώρα να βγει το τεράστιο κείμενο, η τιμή και ο σεβασμός σε έναν τεράστιο μηχανισμό συμπαντικό, το μήνωα. Βλέπετε, δεν έχω μιλήσει πολύ, αν και έχω πει αρκετά πράγματα. Ναι, όμως τώρα είναι η ώρα. Είναι μια επίκληση, είναι ένα κείμενο πραγματικά ιερό, σταθερό είναι το αέρα, το ιερό είναι το σταθερό, το αδιαφυσβήτητο, με αληθινά στοιχεία και πράγματα μέσα. Με αληθινές χρονολογήσεις, όχι ψεύτικες. Με αληθινές δυνάμεις, ιδιότητες, τεράστιες. Και εδώ πρέπει να ξέρετε ότι ο Μήνωας δεν είναι μόνο η τουριστική ατραξιόν που έρχεται ο καθένας να δει και δεν βλέπει τίποτα. Βλέπει μόνο κάτι πέτρες και δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Απλά εκστασιάζεται με αυτό το παλιό, το αρχαίο, το οποίο δεν ξέρει ούτε πόσο αρχαίο είναι. Φυσικά θέλω να πω ότι σε όλους μας τους χώρους τους πραγματικούς οι ξεναγοί είναι απλά κάνουν τη δουλειά τους
Και λένε οι άνθρωποι μόνο ότι τους έχουν πει να πούνε. Κάνοντας τεράστια ζημιά στην αλήθεια, στα πραγματικά στοιχεία, γεγονότα και δεδομένα της τεράστιας κοσμοθέασης, με τόσο τεράστια υπερτεχνολογία, η οποία είναι μοναδική και ποτέ κανένας, ούτε αποστάτης, ούτε υβρίδιο, ούτε κανένας άλλος δεν θα μπορέσει ποτέ να αγγίξει. Γι' αυτό κανένας δεν μπορεί να χτίσει, να παράξει, να διασπάσει, να χυτέψει όπως εμείς. Και την κωδική και τα μυστικά, όχι μόνο στον υλικό κόσμο. Αυτό που βλέπετε στον υλικό κόσμο είναι τίποτα μπροστά στον άγγελο κόσμο και μπροστά στον αόρατο κόσμο, που είναι χιλιάδες πράγματα τα οποία δεν τα αντιλαμβάνεστε. Ο μήνας είναι τεράστιος. Πραγματικά έχει πάρα πολλά μυστικά. Μια μικρή περίληψη που μπορώ να σας δώσω. Και πραγματικά είναι η ώρα. Όλοι οι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες να καλωσορίσουν. Γιατί ο πόλεμος διεξάγεται και οι δυνάμεις της δημιουργίας της πραγματικής, με όλους τους προγόνους που δεν φύγανε ποτέ από εδώ και εδώ, θέλω να μείνω λίγο να καταλάβετε μερικά πραγματάκια, όπως τα εξηγώ τον μήνο, θα τα καταλάβετε, ότι οι ενέργειες των ελάνιων ηρών που ενσαρκώνονται, που έχτισαν, που δόμησαν, που αν το θέλετε κατοίκησαν τον πλανήτη Ελάνιο, τον Ελάνιο πλανήτη Γαία, δεν έφυγαν ποτέ από εδώ. Δεν θα φύγουν ποτέ. Είναι ιδιοκτήτες, είναι τις κτήσεις. Και επειδή στην Ελάνια δημιουργία είμαστε όλοι ολότητα της πατρώας ουσίας και της δημιουργίας μας, που δημιουργούνται για μας, αλλιώς γιατί να το δημιουργήσουν. Για κάποιους να πιάσουν ένα πλανήτη ο καθένας και να ράξουν. Πρέπει να καταλάβετε την τεράστια δύναμη και δυνατότητα της δημιουργίας και του δημιουργήματος. Και πώς το δημιούργημα δημιουργεί και η δημιουργία του έχει δώσει τα κλειδιά και τη δύναμη να δημιουργήσει. Και αυτό δεν δημιουργεί, τη χαρίζει. Και μπορεί να δημιουργήσει σε όλα τα επίπεδα. Να δυναμώσει, να γίνει μεγάλος, να γίνει τεράστιος, να γίνει δημιουργός. Όπως είσαι δημιουργός στη γη και δημιουργείς το σαρκείο του παιδιού σου, και όπως δημιουργήθηκε το δικό σου σαρκείο, αλλά δεν κατάλαβες ποτέ ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέραν του σαρκείου, γιατί δεν σου το επιτρέψαν. Ή δεν σε άφησαν να το μάθεις. Πρέπει να αντιληφθείς ότι είσαι δημιουργός με τις ίδιες δυνάμεις, να δημιουργήσεις και εσύ σε επίπεδα και παιδεία που σήμερα ζηλεύεις κάποιους θεούς και τους φοβάσαι και δεν δημιουργείς. Νομίζεις ότι είναι κάτι πέραν από σένα. Ενώ τα επίπεδα των θεών έχουν τεράστια ιεραρχία. Ποιος σου πω ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Οι μύθοι, οι ήρες. Κάθε ήρας έχει βαθμίδα. Κάθε θάνατος έχει βαθμίδα. Όπως έχουμε στη γη. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Ίσοι ναι, οι ίδιοι όχι. Τεράστια κοινωνία με βαθμίδες. Δεν μπορείς να λες μια κουβέντα όπως και το άπειρο που εξήγησα την άλλη φορά. Ναι, λέει είναι άπειρο. Τι άπειρο είναι. Και τα βιβλία να σε βάλω να μετρήσεις στην Ελλάδα, άπειρα είναι για σένα. Ναι, το άπειρο το δικό σου δεν σημαίνει ότι είναι ίδιο με το δικό μου. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί συνέλληνες, ο μήνας είναι 60 σελίδες. Ναι, θα πω ότι είναι μια μεγάλη για εσάς που έχετε συνηθίσει τις μικρές. Κείμενο ιερό με πάρα πολλές αλήθειες, είναι τρομερά επίκαιρο και πρέπει να μελετηθεί από όλους. Είναι πάνω στο πραγματικό μας βίο, είναι πάνω στον πραγματικό χρόνο το ψεύτικο που ζούμε τώρα, είναι αυτό που πάει να σπάσει η φούσκα σε όλο τον πλανήτη, πρέπει να κατανοηθεί από όλους και να τρέξει παντού, οπότε να ανοίξουν οι πύλες και τα μυαλά, να καταλάβουν τις αλήθειες, να σπάσουν τη μεβράνη, αυτή τη μεβράνη που μας κρατάει αιχμάλωτος και μας κρατάει σκλαβωμένους, μην γνωρίζοντας γιατί, αλλά όλοι ψάχνουν για την λύση. Αυτό που θα μας ελευθερώσει, αυτό που θα πάει, όλοι μιλάνε για απελευθέρωση, αλλά είναι σκλαβωμένοι. Όλοι μιλάνε για ελευθερία και δεν ξέρουν καν τι είναι ελευθερία. Όλοι μιλάνε για πολιτική και δεν υπάρχει πουθενά πολιτική, παρά μια τεράστια δυναστεία με πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν. Έτσι λοιπόν, ο μήνας Έλληνες μου πρέπει να διαβαστεί παντού. Η Κρήτη πρέπει να τον τιμήσει πολύ ιδιαίτερα. Όχι γιατί άλλοι δεν πρέπει να τον τιμήσουν, γιατί ο μήνας πρέπει να ξέρετε ότι είναι παντοκράτορας. Ο μήνας είναι παντοκράτορας σε όλη τη Γαία. Δεν είναι βασιλιάς της Κρήτης και έχει το εξοχικό του. Ο μήνας είναι παντοκράτορας. Θα σας δώσω μερικές πληροφορίες. Η επίκληση θα είναι στα χέρια των συνελλήνων.
θα πρέπει να το κάνετε παντού, να διαβαστεί με βίντεο παντού, να γίνει ανάλυση πραγματική. Είναι το κομμάτι που βιώνετε και είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δημιουργήθηκε ο Μίνωας. Δημιουργήθηκε, δεν γεννήθηκε, δημιουργήθηκε από τις ύψιστες σελάνιες δυνάμεις ως μηχανισμός. Γεννήθηκε με το δικαίωμα να έχει το δικαίωμα. Είναι πολύ συγκεκριμένος ο Μίνωας, είναι πάρα πολύ μεγάλος, είναι πάρα πολύ μοναδικός και τεράστιος. Είναι εκλεκτός των εκλεκτών για πολύ συγκεκριμένη διεργασία και με πολύ μεγάλη τεράστια ιδιότητα, και τον δημιουργεί η δημιουργία για να διορθώνει, άμα το θέλετε, συγκεκριμένα πράγματα μετά από το βίο της δημιουργίας. Άρα ο Μίνος από την ώρα που δημιουργήθηκε δεν ξαναφεύγει ποτέ ως μηχανισμός, θα είναι πάντα ο μηχανισμός και ο άρχον του χρόνου. Δηλαδή βλέπουμε έναν, θα πω τη λέξη, θνητός, γιατί υπήρξε ο θνητός, βεβαίως όχι ως κοινός θνητός, ο οποίος γεννιέται, δημιουργείται με το δικαίωμα, γιος του Διός, φυσικά τι άλλο θα ήταν. Εδώ ένα κομμάτι που πρέπει να ξέρετε. Όταν ακούτε γιο του Δία, δεν είναι ένα παιδί σαν αυτά που κάνουμε εδώ στη γη. Σαφώς και εδώ στη γη δεν έχουν καταλάβει τι είναι ο γιος. Ο γιος με τον πατέρα είναι το ίδιο. Στο θεϊκό κομμάτι και στις δημιουργίες, το κομμάτι ειδικά για τις αποστολές και τις δυνάμεις και τις δυνατότητες. Όταν ακούς γιος του Δία ή γιος του Ποσειδώνα, ο Ποσειδώνας είναι. Όταν ακούς γιος του Διός, ο Δίας είναι. Ο Δίας ο ίδιος είναι. Ό,τι θέλει ο γιος, ο πατέρας, θέλει και ο γιος. Ό,τι αποστολή τον έχει βάλει ο πατέρας, είναι ο γιος, που σημαίνει είναι κομμάτι του Διός. Τον ακούς λοιπόν γιο του Διός. Ωραία, καλά μωρέ. Είχε ένα παιδί που το έκανε εδώ με μια γήινη. Είστε τρελοί. Καμία σημασία από πού θα γεννηθεί και θα κάνει σαρκείο. Το σαρκείο είναι της γης, θα το εισπράξει από κάπου. Το DNA του. Ο κωδικός δομής και δόμησης, σύστασης, σύνδεσης, πατρώας, ουσίας, γιατί αυτό είναι το DNA, είναι πολύ ξεχωριστός. Δεν είναι ίδιος. Ας φαίνεται ίδιος στο κορμί. Δεν έχει σημασία το σαρκείο. Δεν θα έχει διαφορά στο σαρκείο. Καμία. Από εκεί και πέρα θα είναι τόσο διαφορετικός που δεν θα μπορείτε να τον αντιληφθείτε. Δεν θα μπορείτε ποτέ να καταλάβετε τι είναι. Όπως και μέχρι τώρα κανείς δεν κατάλαβε το Μίνωα. Ο Μίνωας είναι άρχοντας του χρόνου. Ο Μίνωας προστάζει το χρόνο. Και η δημιουργία δημιουργεί το Μίνωα. Και από τότε που δημιουργήθηκε ο Μίνωας, ποτέ δεν μπορεί να ξαναφύγει. Είναι πάντα αυτός ο μηχανισμός. Όποτε ο χρόνος θέλει διόρθωση, γιατί οι αποστάτες κλέβουν το χρόνο και χτίζουν παράλληλα έναν ψεύτικο αποστατικό χρόνο, όπου εκεί εγκλωβίζουν τα δημιουργήματα και κλέβουν το χρόνο τους. Και για να μεγαλώνει αυτός ο χρόνος, ως ψευδέστηση πια, γιατί είναι παράλληλος του αληθινού, πώς συντηρείται με το χρόνο των δημιουργημάτων. Και αντί το δημιούργημα να κάνει δημιουργικό και να ζει, και να ζει εντός της δημιουργίας και να δημιουργεί δημιουργικά όλα τα δημιουργήματά του, δημιουργεί αποστατικά συντηρώντας τον ψεύτικο χρόνο, χαράζοντας το χώρο του όλες τις δομές και τις μορφοποιήσεις των αποστατών. Γι' αυτό το δημιούργημα είναι υπεύθυνο για το χώρο του, αλλά και το χρόνο του που τον δίνει. Αυτή την παραμόρφωση και αυτή την παρέβαση στον χρόνο μόνο ο Μίνωας μπορεί να σπάσει τον ψεύτικο χρόνο όπως το είχε ξανακάνει. Όταν ο Μίνωας εμφανίστηκε στη Γαία πριν 45.000 χρόνια, ο πρώτος ο Μίνωας, γιατί οι άλλοι Μίνωες ήταν τίτλος, ο πρώτος πραγματικός Μίνωας είναι πριν 45.000 χρόνια. Αυτός είναι γιος του Διός. Τώρα το όνομα Μίνωας μέσα στα χρόνια μπαίνει και άλλες φορές. Θα συμφωνήσω ότι και οι άλλοι Μίνωες ως βασιλιάδες, έχουμε και Μίνο, και έχουμε και τις ίδιες συζύγους. Ναι, αλλάζουν τα ονόματα. Άρα δεν πιάνουμε ένα όνομα και του λέμε αυτός είναι ο Μίνωας. Ποιος είναι αυτός? Λοιπόν, ο πραγματικός Μίνωας, ο γιος του Διός, που είναι ο μηχανισμός, είναι ένας. Δεν είναι όλοι Μίνωες. Όπως και ο πραγματικός Ασκληπιός ένας ήταν.
Όταν μετά λέγανε Σκύπιο, ήταν τίτλος. Ο οποίος είχε τους κωδικούς και τα μυστικά να κάνει την ίδια πρακτική εφαρμογή των συχνοτήτων για τους ανθρώπους και να τους θεραπεύει. Να τους γιάνει, όχι θεραπεύει. Άρα στις Ελληνές μου ομήνωες είναι ο μηχανισμός της δημιουργίας να διορθώνει το χρόνο έναντι του χώρου που πρώτα κλέβουν το χρόνο, πρώτα κλέβουν τα δευτερόλεπτα, πρώτα ο προδότης έχει δώσει το χρόνο του. Πήραν αυτό το χρόνο που αυτό σημαίνει ζωή, χτίζουν τον παράλληλο χρόνο και τα δημιουργήματα. Οι άνθρωποι χτίζουν και συντηρούν αυτό το ψεύτικο, παράνομο, αποστατικό χρόνο. Το πρώτο πράγμα που έκαναν, πήραν το χρόνο μας. Και μετά μας βάλαν στο χώρο μας, που είμαστε εμείς εδώ, να χτίσουμε ό,τι στο χρόνο το ψεύτικο χάραξαν. Δόγμα λέγεται, χτίστο. Αίρεση λέγεται, χτίστο. Πολιτική λέγεται, χτίστη. Οικονομία λέγεται, ναι, αυτή θα αυτή. Προφητεία λέγεται, ναι. Γι' αυτό η προφητεία είναι πρώτα στο χρόνο τους και μετά εδώ. Και εδώ το συντηρούν οι άνθρωποι. Δεν το συντηρούν αυτά τα ζώα. Το χρόνο τους όμως, το χρόνο όμως, τον έχουμε χτίσει εμείς. Που μας έβαλαν και το κάναμε με τους προδότες και συνεργάτες τους. Όλα τα αποστατικά αυτά σκουπίδια. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνουν στη δημιουργία. Και εμείς συντηρούμε τώρα αυτό το ψεύτικο χρόνο. Στο χώρο μας. Άρα στο χώρο μου εδώ που ζω εγώ τώρα την εσάρκωσή μου, διατάζω εγώ. Ποιος άνθρωπος μωρέ διέταξε και ποιος πρόσταξε. Μπορεί να μιλήσει να προστάξει. Τι να προστάξει και να μιλήσει με, με όλους τους νόμους και όλες οι κυβερνήσεις που δεν είναι καν των ανθρώπων. Βλέπεις τελικά που δεν είναι τίποτα δικό σου. Και αν ήταν δικό σου άνθρωπος εκεί που κυβερνάει ή που τον έβαλες εσύ, δεν θα έκανε κάτι για σένα ή για το περιβάλλον σου. Τόσα χρόνια έχεις κάνει να κάνει τίποτα. Θα φτάσουμε και εκεί. Άρα λοιπόν συνέγινες. Ο μήνας είναι μια τεράστια διαδικασία, τεράστιος μηχανισμός, πραγματικά πρέπει να το γνωρίσετε με την αληθινή διαδικασία δυνάμεις. Γιατί έκανε, δεν θέλω να σας πω πιο πολλά, θέλω να το διαβάσετε, θέλω να το νιώσετε και για να πεις ότι νιώθεις ένα κείμενο και ότι κατάλαβες και αντιλήφθηκες ακριβώς τι είναι, θα πρέπει χωρίς το κείμενο, με το που κλείνεις τα μάτια σου, να είσαι μέσα σε όλο αυτό, σε όλες τις πτυχές και τα επίπεδα που έχουν αναλυθεί. Μόνο τότε θα το νιώσεις. Και θα πρέπει να καταλάβεις το τι έχεις κάνει, το τι έχει γίνει, το τι πρέπει να κάνεις και τι επικαλείσαι. Σαφώς είναι μεγάλη η επίκληση αυτό το κείμενο. Είναι πολύ περίληπτικο αν το θέλετε. Έχει τεράστια μυστικά. Έχει τα μυστικά της πύλης του Διός. Του Μινόταυρου που ήταν μόνο, ο Μινόταυρος ήταν ο φύλακας στην πύλη του Μίνωα, που μόνο από εκεί, από την πύλη αυτή μπορούσε να περάσει, μόνο ο Μίνωας, δεν μπορούσε να περάσει άλλος. Χιλιάδες γελιότητες, ότι ταινία έχει γυριστεί στο Hollywood είναι μόνο για να προσβάλλει την ελάνια κοσμοθέαση και την τεράστια ελληνικότητα και δεν μίλησε κανένας υπουργός, κανένα Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί κανένας από αυτούς δεν είναι Έλληνες εκεί πάνω. Χιλιάδες τα βιβλία, ακόμα και του Δημοτικού και η μυθολογία μας. Ο μύθος είναι η ιστορία, ο παράμυθος είναι το παράμυθι. Και αυτός ο τεράστιος μύθος είναι δικός μας. Και αυτές τις γελιότητες που λένε, δεν τους επιτρέπω εγώ άλλο τώρα που είμαι εδώ, δεν θα τους ξαναεπιτρέψω αυτές τις γελιότητες. Και πρέπει να μην το ξαναεπιτρέψετε κι εσείς. Ότι ο Μινόταυρος ήταν ένα ζώο, ένα τέρας και σκότωνε όποιον πήγαινε εκεί, είχε και ένα κεφάλι από τάβρο και έτρωγε και τους ανθρώπους και τους στέλνανε η Αθήνα και όλες οι πόλεις κάθε 7 χρόνια, άκου τι είχαν πει τα ζώα, κάθε 7 χρόνια ο φόρο τιμής, ναι, γιατί θα βγει έξω ο Μινόταυρος από το... από πού ήταν ο Μινόταυρος, στο Λαβύρινθο. Τώρα θα μάθετε τι είναι ο Λαβύρινθος. Μετά τον κάνανε φυλακή. Δεν ξέρετε τι είναι ο Λαβύρινθος. Ήρθε η ώρα να μάθετε τον Λαβύρινθος και ήρθε και η ώρα να μάθετε τι είναι ο Μινόταυρος. Και ήρθε η ώρα να μάθετε μυστικά πραγματικά που είναι δικά σας. Και είναι τόσο σημαντικά. Αν αυτά τα μυστικά υπήρχαν τώρα δεν θα είχαμε πρόβλημα και δεν θα ήταν έτσι ο πλανήτης μας. Γιατί ο Μίνωας ήρθε τότε που η γη πάγωνε και υπήρχε τεράστια αποστασία.
όπου είχε η γη αρχίσει να παγώνει ως οργανισμός που είναι, γιατί είναι δημιούργημα η γη, η γιώτα. Είναι συγκεκριμένη οντότητα, όπως εσείς που έχετε σώμα. Τι την πέρασες στη γη, αν την ξεκυλιάζεις, και αν είσαι ό,τι αηδία θέλεις. Ή μήπως την έφτιαξε ο γύφτος, ο κάθε γύφτος που σας λένε. Δεν ντρεπόμαστε λίγο, μωρέ, τώρα. Δεν ντρεπόμαστε, μωρό, όλα, με όλα αυτά τα ανώμαλα αποστατικά σκουπίδια που λένε ότι θέλουν τους ανθρώπους. Α, παιδί μου, πάγωνε η γη. Ήδη θα έμπαινε σε ψήξη. Για να μην διαλυθεί ο πλανήτης και για να μην γίνει ζημιά ούτε στο γαλαξία, ούτε στο συμπαντικό μηχανισμό. Είναι σαν ένα κύτταρό σας. Η γη μας είναι σαν ένα κύτταρο, πολύ λέω, ένα άτομο του σώματός σας. Και όταν αυτό παθαίνει καρκίνο θα πρέπει κάτι να γίνει. Οπότε όλες οι δυνάμεις ασφαλείας του σώματος, του συμπαντικού οργανισμού, το παγώνουν. Να παγώσουν τα πάντα. Να πάνε στο διάλο όλα όσα είναι εκεί πάνω. Να κλειτώσει όλος ο οργανισμός. Θα αφήσεις ποτέ τη σαπίλα να κάθεται. Εκτός και παρέμβει γαλαξιακή συμπαντική οντότητα η οποία να πάει να καθαρίσει όλο αυτόν τον καρκίνο και να ξαναβάλει τον κύτταρο, το άτομο, το μόριο του συμπαντικού οργανισμού σε λειτουργία. Αυτό έκανε ο μήνας. Έτσι ο μήνας ήρθε και τότε ο τότε κόσμος, επειδή μας έχουν μάθει όλα αυτά τα ζωάδια που κυκλοφορούν ως επιστήμονες και ως ειδικοί αναγητές, στο τέλος θα πάθουν μεγάλη πλάκα αυτή. Απέναντί μου θα είναι. Αλλά τότε κόσμος, ο τότε κόσμος ήταν μεγαλύτερος από το σημερινό. Μεγαλύτερος από το σημερινό ήταν. Γιατί νομίζω ότι είναι μεγάλος ο κόσμος τώρα? Τότε που μιλάμε είχαμε και τη Λεμουρία, είχαμε και την Ποσειδονία, είχαμε και την Ατλαντίδα. Δεν τις είχαμε βουλιάξει ακόμα. Σήμερα ο κόσμος είναι μικρότερος από ό,τι ήταν τότε. Ο Μίνωας ήταν παντοκράτορας τότε σε κόσμο μεγαλύτερο από αυτόν που είναι τώρα. Αλλά τελικά μάθαμε ότι είναι μεγάλος ο κόσμος και τον μεγαλώσαμε εμείς. Ρίφηξαν τη θάλασσα και πού την πήγανε, ρε. Στην Αιγινές είχαμε άλλους τρεις υπήρους. Και φυσικά κατοικημένες. Και φυσικά βούλιαξαν. Δεν βούλιαξαν μόνες τους. Εμείς τις βούλιαξαμε. Δεν έπρεπε να υπάρχουν. Ή μήπως σου λείπει η γη να καθίσεις. Έτσι λοιπόν τότε ήρθε να σπάσει το ψεύτικο χρόνο και να ξαναβάλει τα πράγματα στη θέση τους. Και για να γίνει αυτό ήταν μια μεγάλη αποστολή. Και για να επιτευχθεί αυτή η αποστολή και να βάλει και τα θέμελα για τα μετέπειτα χρόνια. Γιατί αν θυμάστε, ό,τι επίκληση έχει γραφτεί είναι από την αρχή του ενιαυτού. Δηλαδή γράφεται ό,τι επίκληση έχω γράψει μέχρι τώρα. Έχω γράψει από τα 26.000 χρόνια και δεύτερον. Ο Μίνωας τώρα είναι στον πρώτο, είναι στον 2 ενιαυτούς πίσω, περίπου. 45. Πάμε λοιπόν στην αρχή του προηγούμενου ενιαυτού. Ενώ κλείνει τώρα ο δεύτερος, άρα είναι η πρώτη φορά που βγαίνω έξω από το μικρό ενιαυτό και πάω στον προηγούμενο ενιαυτό. Δεν το κάνω τυχαία. Διαβάζοντας την επίκληση θα μάθετε τι είχε γίνει τότε και θα δείτε πως τεράστιες δυνάμεις και πως στήθηκε το σχέδιο για να έρθει ο Μήνας να κάνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και φυσικά παντοκράτορας, έτσι. Δεν υπήρχε άλλος βασιλιάς τότε. Μα και ποτέ και στη γη δεν υπάρχει βασιλιάς άλλος πλέον των Ελλήνων. Που τους βασιλιάδες που είναι η βάση του ηλίου τους επιλέγουν μόνο οι θεοί. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να επιλέξει βασιλιά και δεν μπορεί να ψηφίσει βασιλιά. Αφού τον αναγνωρίσει, τον ψηφίζει ως βασιλιά. Εάν δεν τον επιλέξουν οι θεοί, βασιλιάς δεν είναι. Και πρέπει να ξέρετε καλά, σε όλη την κοσμοθέαση, άνθρωποι που έρχονται στη δημιουργία να ζήσουν, τους βασιλείς τους επιλέγουν οι θεοί και τους αναγνωρίζουν οι άνθρωποι από αυτά που λένε, από αυτά που κάνουν και από τις δυνάμεις τους. Δεν κάθονται όλο το τσούρμο ή αγέλη και ψηφίζει ένα μπαπάρα για να τον ελέγει βασιλιά. Αυτό γίνεται σε όλα αυτά τα ζωάδια, όλα αυτά τα ζώα που βλέπετε στον πλανήτη που έχουν κάνει βασιλείς και έχουν φτιάξει βασίλεια, είναι ψεύτικα. Φτιάχνανε ένα κάστρο τα ζωντόβολα, παίρναν και μια διαταγή του δράκου
Μια άλλη ιστορία θα μιλήσουμε. Δράκο δεν είναι αυτά που βλέπετε στην τηλεόραση. Είναι άλλη ιστορία οι δράκοι. Άσχετα να του προσφέρουν έτσι. Βάζανε και 10 σκαρμούτσου 20 γύρω-γύρω και το λέγανε Βασίλειο. Και έχουμε λέει Βασιλιά. Και ψηφιζόταν. Δεν ψηφιζόταν εντάξει. Ήταν ούτε ψήφο. Γιατί και στον ψήφο θα χάσουν. Γιατί αυτά τα ζώα δεν μπορούν να πάνε από τη βάση. Αυτά για να σε δυναστεύσουν πρέπει να πάνε από πάνω σου για να σε δυναστεύσουν. Αν μπουν μέσα στη βάση θα χαθούν, θα τα δείρεις, θα λένε τις αηδίες τους. Χρόνια υπομονή όμως να σου πάρουν την αρχή, την καρέκλα για να σε διοικήσουν και για να κάνουν ό,τι θέλουν. Αν τα πας, έχετε δει βασιλιά με ψήφο ποτέ στη γη? Μόνο Έλληνες. Αυτά έχουν λέει κληρονομικό δικαίωμα. Τι κληρονομικό δικαίωμα, έκανες ένα γιο και είναι βλαμμένο ζώο. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτόν, τον κάνω εγώ βασιλιά αυτόν? Και δεν υπάρχει κληρονομικό δικαίωμα. Ο γιος του έγινε βασιλιά, αν είναι αναγνωρισμένος και εκλεγμένος από τους θεούς, έχει κλανός. Εάν δεν είναι, δεν γίνεται βασιλιάς. Και κανένας βασιλιάς μας δεν ήταν χωρίς ιδιαίτερες ιδιότητες. Άρα συνελληνές μου, ότι βασίλειο βλέπετε στη γη είναι μόνο αποστατικό για να σου έχουν τη διοίκηση και να σου φτιάχνουν αυλές και να νομίζουν ότι διοικούν ανθρώπους. Όχι, δεν διοικούν ανθρώπους. Και οι άνθρωποι θα πρέπει να ξαναγίνουν άνθρωποι. Γιατί έχουν ξεχάσει να είναι άνθρωποι. Έχουν ξεχάσει τι ακριβώς είναι ο άνθρωπος. Και τώρα θα θυμηθούν όλοι. Και δεν έχουν κανένα δικαίωμα, κανένας βασιλιάς ψεύτικος σε αυτόν τον πλανήτη, κανένας πρίγκιπας, κανένας λέρας, να λέει ότι έχει βασιλικά δικαιώματα και πλούτο ελάνιο. Αυτός ο πλανήτης είναι ελάνιο και θα το καταλάβουν όλοι. Όλοι! Μέχρι το κόκαλο και τη ρίζα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι θεοί επιλέγουν τον βασιλιά και οι άνθρωποι τον αναγνωρίζουν. Και αν οι άνθρωποι δεν τον θέλουν και δεν τον αναγνωρίζουν, γιατί εξετράπει αυτός ο βασιλιάς από την πορεία του, του λένε να πάει από εκεί που ήρθε. Έτσι ακριβώς είναι συνέγινες μου τα δικαιώματα τα βασιλικά στη γη. Γιατί ο βασιλιάς είναι η βάση του ήλιου. Δηλαδή είναι η βάση του φωτός. Και είναι συνδεδεμένος να μπορεί να ακούει να παίρνει μηνύματα. Για όλους τους ανθρώπους. Δεν γίνει ένας που κάθεται σε μια καρέκλα και νομίζω ότι έχει πολυτελέστατο κολό. Ούτε ένα βλαμμένο, ένα ζαβό να μου σου λέει ότι είναι βασιλιάς. Είναι άλλη ιστορία για την κοσμοθέα σου ο βασιλιάς. Οι δικοί τους οι βασιλιάδες είναι ψευτικοί, δεν έχουν βασιλιά αυτοί. Και δεν έχουν δικαίωμα αυτοί να έχουν βασιλιά στη γέα. Και δεν έχουν βασιλιά. Και ό,τι δικαιώματα και ό,τι παραχράξεις έχουν γίνει είναι ψεύτικες και αυτές τώρα θα σπάσουν. Δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό και μετά σου φτιάξανε δημοκρατίες, σου φτιάξανε κράτη, σου βάζουν να πάρουν να σε διοικούν και δεν είναι δική σου. Κανενός κράτους δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί. Τους γνώρισες μέσα από τα ΜΜΕ και αφού αυτοί τους πρόωθησαν, δεν ήταν ποτέ οι άνθρωποι σου. Δεν σε νιώσανε ποτέ. Δεν θέλανε ποτέ κάτι για σένα. Αυτοί μπήκαν εκεί για να εκτελέσουν μια αποστολή που τους βάλαν τα ζωάδια, κάθε αποστατικό, ανώμαλο, σκελετωμένο ζώο. Δεν είναι δική σου αυτή, κανένας πουθενά. Τον ήξερε κανείς κανέναν. Γεια σας. Αυτό είναι λέει. Τον πήγανε γύρω γύρω, τον βγάλανε στην τηλεόραση, του κάνανε και 5 τσιμπούσια. Να παιδιά, ναι, αυτός αδικήσε, αυτός παιδιά, αυτός, αυτός. Τι είναι κανένας. Εσύ δεν ενδιαφέρεσαι. Φτιάχνα και τις πόλεις μας σαν μερμικοφωλιά. Οπότε κανείς δεν ξέρει κανένα. Είναι τυχαία που οι πόλεις μας γίνανε σαν μερμικοφωλιές. Βλέπετε καμία πόλη να σου θυμίζει ανθρώπινη κατοικία? Δεν βλέπετε ότι είναι μερμικοφωλιές όλοι? Δεν είναι τυχαίο, είναι. Έτσι ελέγχουν τη μάζα. Η μάζα δεν ξέρει ότι είναι μάζα. Ούτε τι είναι δεν ξέρει. Και κάθε φορά ψηφίζει. Και αν δεν φτάνουν οι ψήφοι, το κανονίζουν αυτοί και φτάνει, ρε πουλάκι μου. Και είναι πάντα εκεί που πρέπει. Και σου πήραν τη διοίκηση για να σε διαλύσουν, για να σε δυνασέψουν. Και αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μόνο να κάνουν ό,τι τους λένε. Βλέπεις εσύ κανέναν ηγέτη πουθενά? Λες πουθενά κανέναν από αυτούς να είναι συνδεμένοι με τον λαό, με τον κόσμο? Βλέπεις τίποτα ανθρώπινο από αυτά που κάνουν επάνω τους? Αν ήταν για σένα, θα έκανες έτσι, θα γινόταν έτσι ο πλανήτης, δεν θα υπήρχε τίποτα της προκοπής, παιδί μου. Για χιλιάδες λόγους που θα τους αναλύσουμε και θα τους βλέπετε σιγά σιγά. Έτσι λοιπόν μπαίνω στο μήνο. Τα μυστικά είναι τεράστια. Βγάλανε λοιπόν το Μινόταυρος, είναι ένα τέρας μεγάλο. Ο Μινόταυρος λοιπόν ήταν φύλακας και ο κωδικός Μινόταυρος σημαίνει Μίνωας και Ταύρος. Ο Ταύρος είναι ζώδιο του Διός και συμβολίζει τη δύναμη του Δία.
Δεν γίνεται να εξηγήσεις του Ταύρου. Ο Ταύρος έχει μια ομή δύναμη. Δεν συζητάς με τον Ταύρο. Όταν ο Ταύρος σε χτυπάει, ήρθε να σε σκοτώσει. Αυτή την έννοια λοιπόν, αυτή την, αν το θέλετε, τον κωδικό, ο Μηνόταυρος είναι η δύναμη του Διός στο Μήνωα. Αλλά και ο Μήνωας. Τον φωνάζεται Μήνωα, Μήνωα, Μήνωα. Ξέρει μωρέ κανείς τι είναι ο Μήνωας. Ο Μήνωας είναι ο μύστης του νου. Είναι ο Νόας. Δεν είναι τυχαίο που είναι γιος του Διός, αλλά είναι και μηχανισμός. Είναι ο μύστης του νου. Είναι ο μύστης του νου. Με τεράστιους κωδικούς. Έτσι λοιπόν μπορούσε να χρησιμοποιήσει την πύλη του Διός. Ο πατέρας του Διός άνοιξε μία πύλη κοσμική, παρακαλώ, και όχι από αυτές τις πύλες που βλέπετε στα έργα που μπαίνει, βγαίνει ο καθένας και την ανοίγεις όπου να είναι, την πας από εδώ από εκεί. Πύλη την οποία την άνοιξε στον Όλυμπο της Κρητικής Γης. Ναι, ο Ψιλορίτης είναι Όλυμπος. Ο Ψιλορίτης, κύριε, είναι Όλυμπος. Και Όλυμπο, όταν λέμε, δεν εννοούμε το βουνό που ξέρετε ή δύο-τρία βουνά. Ο Όλυμπος είναι αυτό που λάμπει πιο πολύ, που έχει πάρα πολύ φως. Ναι, ο Ψιλορίτης είναι Όλυμπος. Όπως Όλυμπος είναι και αυτό που ξέρετε, όπως Ολυμπία είναι το ίδιο γεωδυτικό χώρο, όπως Όλυμπος είναι και στην Κρήτη και στην Κύπρο, Όλυμπο έχουμε και στην Λατινική Αμερική, στο Περού, έχουμε πολλούς Όλυμπους που πραγματικά είναι γεωδετημένοι, οι χώροι των δημιουργών και των ελάνιων δυνάμεων. Έτσι λοιπόν του έδωσε την πύλη. Η πύλη πέρναγε μόνο Δίας. Μόνο Δίας λέω, μόνο Μήνωας. Μόνο Μήνωας είχε δικαίωμα να περάσει την πύλη. Γιατί ήταν μόνο δικιά του. Την πύλη λοιπόν, για να μην ξαναπεράσει κανένας άλλος ποτέ παρά μόνο Μήνωας. Γιατί εδώ βλέπουμε είναι στη Γη και ήταν γεμάτο από στάτες και τότε και τώρα και πάντα. Και εμείς πρέπει να καθαρίζουμε με όλες αυτές τις δυνάμεις. Ότι από αυτή την πύλη που πέρναγε μπορούσε να πάει όπου θέλει στην κοσμοκρατορία. Να συνδεθεί με όποιον θέλει. Να συνδεθεί με τις δυνάμεις ασφαλείας της δημιουργίας και να φτάσει σε ένα σημείο να φέρει την αποστολή του σε πέρας που είχε στη Γη. Συνέλληνες μου, έχει ακόμα να καταλάβετε ότι ο Μηνόταυρος δεν άφηνε κανένα να περάσει από την πύλη. Βέβαια, οι αποστάτες, όταν ο Μήνωας τελείωσε την αποστολή του και έπρεπε να φύγει από τη Γη, γιατί δεν έχει αποστολή μόνο στη Γη, η δημιουργία δεν τον έκανε μόνο για τη Γη ως μηχανισμό του χρόνου. Δισεκατομμύρια πλανήτες και ηλιακά συστήματα είναι της κοσμοκρατορίας μας. Τότε οι αποστάτες ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την πύλη. Όποιος πήγαινε να περάσει, τον θανάτωνε ο Μηνόταυρος. Έτσι έφτιαξαν το μεγάλο παραμύθι. Άλλη μια κόκκινη σκουφίτσα εβραϊκή. Τι λέω εβραϊκή, γιατί Εβραίος είναι ο καθένας. Δεν εννοώ τον Εβραίο που είναι σήμερα. Πάντα ήταν εκεί. Ο καθένας, ο κανένας που δεν έχει ταυτότητα και απλά υπάρχει. Εβραίος παντού. Είμαι Εβραίος παντού. Βρίσκομαι παντού Εβραίος. Το Εβραίος είναι λέξη και δεν είναι ιδιότητα ούτε άνθρωπος. Είναι απλά Εβραίος παντού. Είμαι παντού. Υπό αυτή την έννοια του Εβραίου. Οπότε θέλω να περάσουν την πύλη. Μορφώματα και σκηνώματα που πλανιώσατε στον πλανήτη με χιλιάδες τρόπους που είχαν έρθει αποστατικά, την πύλη δεν μπορούσαν να την περάσουν και ο Μηνόταυρος τα τσάκιζε φυσικά, γιατί αυτή ήταν η αποστολή του. Έτσι λοιπόν οι αποστάτες σκηνοθέτησαν, γιατί είχαν και τότε επιρροή σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Είναι παλιό το παιχνίδι του. Έβαλαν λοιπόν το μύθο ότι κάθε 7 χρόνια θα πρέπει να δίνουμε φόρο τιμής αίματος στο Μηνόταυρο. Ε, παιδιά, τι φόρο τιμής. Και μαζεύαν άρνες και θύλες από όλη την επικρατειά μας και τους πηγαίνανε ελληνικό αίμα πια να τους πάνε στην πύλη με τη βία να περάσουν την πύλη. Και φυσικά σκότωνε και αυτούς ο Μηνόταυρος. Δεν μπορούσε ο Μηνόταυρος να κάνει εξαίρεση σε τίποτα και κανέναν. Δεν μπορούσε να κάνει εξαίρεση σε τίποτα και κανέναν. Με αποτέλεσμα να βλέπεις να συμβαίνει ελληνικό αίμα να χύνεται στην πύλη του Δία.
Δηλαδή να βλέπεις ότι ο φύλακας της πηγής του Διός να σκοτώνει Έλληνες, να σκοτώνει γιγόντια νέοι. Φυσικά όμως ήταν ότι εκβιάζανε οι αποστάτες ώστε αν χυθεί πολύ αίμα ελληνικό, πατέρας Δίας θα άφηνε την πύλη ελεύθερη για να περάσουν αυτά τα ζωντόβολα, αυτά τα ζώα, τα αποστατικά. Λίγο κακό έχουν κάνει, λίγο άδικο έχουν παράξει στην δημιουργία, να περάσουν, γιατί από την πύλη αυτή μπορούσες, αυτή η πύλη οδηγούσε στον κάτω κόσμο, στις πύλες του κάτω κόσμου. Γιατί μόνο στον κάτω κόσμο είναι οι πύλες να πας όπου θες στην κοσμοκρατορία. Αν δεν πας στον κάτω κόσμο, δεν μπορείς να πας πουθενά. Η σύνδεση να συνδεθείς με τους υλοφόρους όλων των ουράνιων σωμάτων, αλλά και της κοσμοκρατορίας, της δημιουργίας, είναι ο κάτω κόσμος. Όπως στον κάτω κόσμο είναι ο Δίας, είναι ο Άδης. Ναι, αλλά τι διαφορά έχει ο Άδης με το Δία? Όταν ακούς αδερφός του Δία είναι ο Άδης, ουσιαστικά είναι ο Δίας με άλλο πρόσωπο. Γιατί? Επειδή τον Άδη τον γράψει με ήττα, και γιατί γράψει το Δία με ήττα? Λοιπόν, όταν θα μιλήσεις για τον Εθέρα, θα γράψεις και τον Άδη με ήττα, αλλά και τον Δία με ήττα. Όταν θα μιλήσεις για τα γιώτα, δηλαδή για τους ανθρώπους, θα γράψεις το Δία με γιώτα και τον Άδη με γιώτα. Αν γράψεις και το Δία με γιώτα και τον Άδη με γιώτα, κάνε έναν αναγραμματισμό να δεις τι είναι ο ένας, τι είναι ο άλλος. Να δεις ότι είναι ο Δίας και το λες Άδη. Το Δέλτα στη μέση και πάμε. Για κάτω να δεις. Να δεις ότι είναι πάλι ο Δίας, λέει αδερφός του. Σωστά, έχει άλλη ιδιότητα. Αλλά όταν ακούς αδερφό σε θεότητα και ειδή σε Ολύμπια, είναι ίδιο. Γιο, αδερφό, είναι ίδια. Δεν έχει διαφορά. Αλλάζει μόνο η διεργασία και το τι ακριβώς κωδική διεργασία κάνει μέσα στη δημιουργία. Άρα δεν πας από το Δία. Μάλιστα. Οπότε σε φέρνει ο Δίας και σε παίρνει ο Άδης. Οπότε δεν είναι το ίδιο πρόσωπο. Όχι. Οπότε πού ξαναπάς? Σε μια τέτοια ανακύκλωση. Θα σε ξαναφέρει ο Δίας και σε ξαναπάρει ο Άδης. Ωραία, δεν θα πας στον Άδη. Και πού θα πας? Κάτσε στο κενό να σε γιώσουν στα σκουλίκια. Όλοι οι αποστάτες. Τυχαία νομίζετε ότι όλη η Ασία, που είναι και η έδρα της αποστασίας, ακόμα και στο Θιβέτ, όταν σκάβουν τα σκουλίκια τα μαζεύουν, γιατί είναι, λέει, η προγιαγιά τους, η γιαγιά τους, η θείη τους. Τι δουλειά έχει ο άνθρωπος στα σκουλίκια? Εκεί αποθηκεύεται, ρε. Εκεί αποθηκεύεται. Ό,τι σπάλιο ενέργεια βρώμικη υπάρχει να την ξαναφέρετε. Είναι ποτέ δυνατόν ο άνθρωπος να παραμένει στο υλικό κομμάτι και δει η ενέργεια που φεύγει να ξαναμορφοποιηθεί ως ενέργεια, δεν θα ξαναπεράσει τις πύλες για να πάει να μπει πάει στη δημιουργία ή όπου πρέπει? Κάποιοι μπορεί να μην καταλαβαίνετε τι λέω ακόμα. Δεν πειράζει. Σιγά σιγά όμως θα καταλάβετε. Έχει σημασία λοιπόν πως πρόσφεραν τον Μινόταυρο και όλα αυτά τα χρόνια και ο κόσμος χιλιάδες χρόνια. Όλα μας τα παιδιά έχουν μάθει όλη αυτή τη γελιότητα. Ότι ήταν ένα ζώο, λέει, που τρώει ανθρώπους, κακάσιμο. Και την κόλλησε, άμα ρωτήσετε, και άμα έχετε ένα βιβλίο, αυτές τις αηδίες, λέει, μέσα. Όχι, κύριε. Η πύλη ήταν για να περνάει ο Μήνας όπου θέλει στην κοσμοκρατορία, αλλά να εισέρχονται κιόλας όποιοι θέλουν για πολύ συγκεκριμένα έργα του πλανήτη, το οποίο είχε αρχίσει και πάγωνε και έπρεπε να γίνουν πολλές διεργασίες και του πλανήτη και σε όλο το περιβάλλον, το ορατό και το αόρατο, το υλικό και το άειλο. Και ποτέ κανένας δεν πέρασε. Γι' αυτό και μετά ο Δίας έχρισε τον γιο του τον Θησέα, αλλά μετά από πολλά χρόνια όμως, έτσι, όχι αμέσως. 2.000 χρόνια περίπου. Ανάμεσα Μήνωα και Θησέα μεσολαβούν 2.000 χρόνια. Που σημαίνει ο Μήνωας πήγαινε, ερχόταν όποτε ήθελε σε αυτή την πύλη. Δεν έπρεπε να κλείσει, γιατί έπρεπε να κλείσει ένας κύκλος πολύ δημιουργικός, συγκεκριμένος. Γι' αυτό και η πύλη έπρεπε να είναι ανοιχτή, για να κάνει δημιουργία πολλές χρήσεις σε αυτόν τον πλανήτη, για να τον φέρει πάλι στη διαδικασία και να ξεπαγώσει, αλλά και να λειτουργήσει. Διαφορετικά θα χάναμε τον πλανήτη ως πάγο και θα βλέπαμε. Μετά από 19 αυτούς, μεγάλους, τι θα κάνουμε? Άρα λοιπόν είναι σταθμός ο Μήνωας για τη γη μας. Και σήμερα είναι σταθμός. Δεν φτάνει αυτό. Βλέπουμε ότι τότε ξεκινάνε και φυσικά χρησιμοποιούν και οι θρησκείες, οι αποστατικές, τις γελιότητές τους. Βλέπουμε ότι ο Δίας του Μήνωα, που εμπιστεύεται τα μυστικά, της ίδιας της Αθανασίας των ανθρώπων.
του δίνει τις 7 εντολές, τις αλάνιες. Δεν είναι εντολές καν αυτού αλλιώς. Του δίνει το εισιτήριο της ίδιας του της Αθανασίας. Και με πολλή νόηση της δίνει, ώστε να εκτελεστούν σε όλο το περιβάλλον και να βιώσει την Αθανασία του επί της γης. Δηλαδή εδώ στη γη να γίνουν όλα. Φυσικά ό,τι θα γίνει στη γη αντικατροπτίζεται σε όλη την κοσμοκρατορία και σε όλες τις κοσμικές ζωές. Διότι τα αποτελέσματα που θα φέρεις και θα παράξεις και θα δημιουργήσεις ως δημιούργημα στο δημιουργικό περιβάλλον θα σε ανελίξουν σε παραπάνω κοσμική ζωή, διότι αφού τα καταφέρνεις τόσο καλά και δημιουργείς με τόσο τέλειο δημιουργικό τρόπο, λογικό είναι να ανέβεις επίπεδο και να δημιουργήσεις ένα άλλο επίπεδο. Ένας ο οποίος δεν τα καταφέρνει, φεύγει και από αυτή τη δημιουργία μέχρι να συντονιστεί, μπας και δημιουργήσει. Αν δεν είσαι δημιουργικόν σε αυτή τη δημιουργία και σε όλη τη δημιουργία, δεν μπορείς να είσαι μέσα. Για να εντάξει πιο πολλά δημιουργήματα και ανθρώπους και να ξεφύγουν από τις αποστατικές αηδίες και από τη δυναστεία, χάνοντας το βίο τους και χάνοντας κάθε δημιουργική δυνατότητα να ανεληχθούν, αλλά και να ζήσουν, και τελικά φτάσαμε να ζήσουν το δημιουργήμα, βλέπουμε ότι φέρνει τις 7 εντολές, τις εγκαθιδρίζει και βλέπουμε και το δίσκο του μήνα, που αργότερα οι άνθρωποι τον είπανε της Φεστού, δηλαδή αν τον βρίσκανε στην Κολοπετινίτσα θα τον έλεγανε το δίσκο της Κολοπετινίτσας, επειδή τον βρίσκανε στη Φεστό το λένε Φεστού, δεν είναι της Φεστού, είναι του μήνα ο δίσκος. Αυτός είναι ο δίσκος του μήνα και πάνω καταγράφεται με πολύ συγκεκριμένη γραφή κοσμική, εθερική, συμπαντική, ουράνια, αλλά το ουράνιο δεν το καταλαβαίνετε, γιατί οι άνθρωποι σήμερα όταν λέτε ουράνιο εννοείται τον ουρανό. Αυτό που κοιτάζουμε, ωραία, μπλε είναι, μάρα είναι. Δεν λέγεται ουρανός, λέγεται όρανος. Άλλο ουρανός, άλλο ουρανός. Το ίδιο είναι. Αλλά και εκείνο μας το κλέψανε. Όταν λες όρανους με ωμέγα, ρο, αλφα και νους, είναι η ώρα του νου. Και εκεί είναι η αρχή της δημιουργίας σου. Και αν βάλεις την ώρα με ωμέγα, το συμπατικό, το ρο με αλφα, συμπατικό, και το νους, θα δεις ότι η ώρα που φωνάζεις και λες και κάθε μέρα ώρα, θα καταλάβεις ότι είναι ωμέγα μπροστά, η ροή στη μέση και τον αλφα. Και είναι η ίδια σου η δημιουργία που ρέει. Δηλαδή ωμέγα, ροή, αλφα. Η ροή των αλφα ωμέγα που είναι ίδιο το γράμμα, το αλφα με το ωμέγα, και ρέει που στο νου. Μα ο νους είναι αυτή. Άρα ο νους, ωμέγα, η ροή του ωμέγα και του αλφα είναι ο νους. Και όλο αυτό είναι η δημιουργία. Γι' αυτό και η ώρα είναι πολύ σημαντική. Αλλά για ποια ώρα μιλάς και πώς τη γράφεις την ώρα. Άρα αυτό είναι όρανος. Γι' αυτό και λέγεται και ο ραλόι, ένας μηχανισμός του μήνου. Θα τα δείτε αυτά και θα τα καταλάβετε ακόμα και πως γράφονται. Άρα ο ουρανός είναι όρανος. Και από εκεί ξεκινάει ο συμπαντικός νους να τρέχει τη διαδικασία. Δεν θέλω να σας πω άλλα, ούτε να σας κουράσω. Πρέπει τώρα να το αντιληφθείτε, να το δείτε. Θα δείτε τους λαβύρινθους που δεν ξέρατε τι είναι, νομίζω ότι είναι φυλακή και έδωσε η Αριάννη το μύτο. Τα μεταφορικά κομμάτια θα τα μεταφράσετε και αν δεν μπορέσετε αφήστε τα. Και πολλές φορές και τα μεταφορικά κομμάτια είναι αλλοιωμένα, παραχαραγμένα, από το θα συμπαρτέψουν χειρότερο. Κοιτάξτε λοιπόν τη διαδικασία, τι έχει γίνει. Κοιτάξτε τι πρέπει να κάνετε και τι να επικαλεστούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να επικαλεστούμε τους μηχανισμούς που μπορούν να κάνουν πολύ συγκεκριμένοι με τις ιδιότητες τους διεργασίες για να φύγουμε από αυτό τη φούσκα. Πρέπει να αντιληφθείτε το χρονοχώρο με τον χώρο χρόνο. Πρέπει να καταλάβετε ότι στο χώρο σας είστε υπεύθυνοι εσείς και δεν μπορούν να έρθουν να επένουν κανένας θεός. Πώς θα επέμβει? Άμα επέμβει, δεν έχουμε ελεύθερη βούληση. Αφού η δημιουργία από μόνη της έχει κλειδωμένη την ελεύθερη βούληση θεών και ανθρώπων. Και πώς θα έρθει το περιβάλλον σου λοιπόν να εκτελέσει? Να κάνει τι? Να έρθει να τραβήξει σκαμπίλια στους αποστάτες. Μα πώς να το κάνει αφού εσύ τον έχεις βάλει μέσα, εσύ τον θέλεις? Και απ' την άλλη,
Πώς θα έρθει ρε φίλε μου, πώς θα έρθει βρε συνέλληνά μου, πώς θα έρθει βρε συνάνθρωπε οι δυνάμεις της δημιουργίας όταν δεν τις αναγνωρίζεις. Και βλέπεις λείψη ανακόκαλα, παντόφλες, κάθε μόρφωμα, κάθε ηλικιότητα, κάθε NASA, κάθε επιστήμονας, κάθε δογματισμένος ανθρωπάκος, κάθε μαγκανία, κάθε μάγος, κάθε βρωμιάρη σκοτεινός σου λέει ό,τι αηδία θέλεις και έχετε γονατίσει όλοι. Άρα πώς θα τον φωνάξεις? Θα του πεις σε ποιον, ποιο θα πας, ποιον να ζεις βοήθεια? Τόσα χρόνια από πού ζητάς μωρέ βοήθεια? Χιλιάδες προσευχές, χιλιάδες έμαχοι, ποταμοί αίματος, πολέμοι, τόσες προσευχές, τόσα νεκροταφεία, τόση σταυρή. Είναι τόση σταυρή που είναι πιο πολύ είναι σταυρή από του ζωντανού μου, οργάνω το κεράτο μου. Έχουν περάσει τόσες χιλιάδες χρόνια και οι νεκροί από τους ζωντανούς με τα σημάδια των νεκρών είναι πιο πολλά από τους ζωντανούς. Είδατε μωρέ να γίνει τίποτα? Ήρθε κανείς εδώ? Όλα αυτά εμείς τα κάναμε και τους πολέμους εμείς τους κάναμε. Γιατί μέσα σου ήταν ο κάθε διάολος που σου είχε μπει στο κεφάλι, σου είχε σπάσει τη μεμβράνη, σου είχε φυτέψει στο μυαλό το εμφύτευμα και σκότωνες ό,τι έβρισκες. Τους εμφυλίους εμείς τους κάναμε. Τα νερά τα δηλητηριάζουν πάλι οι άνθρωποι δικοί μας. Οι στρατιώτες δεν ήταν δικά μας παιδιά? Έχει σημασία αν δεν είναι δικό μου και ήταν δικό σου? Όλη αυτή η γραμμή αίματος των ανθρώπων δεν είναι? Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι ο άνθρωπος πρέπει να δουλέψει ως μονάδα, ως ολότητα? Τι λέω στον όρκο? Ποιος τα έκανε αυτά? Είχε έρθει κανένας Γιαχφέ ή κανένας από αυτά τα ζωάδια που προσέχουν τους Αγίους και τους άλλους τους Μογγόλους Αγίους, όλους τους σφάχτες από εκεί στην Ασία? Κάθε βασιλιά ψεύτικο, κάθε πρίγκιπα ψεύτικο, κάθε κερατά τον έχουν κάνει να πούμε Άγιο, όπως έχουν κάνει από εδώ τους άλλους τους δικούς μας σφάχτες. Τι διαφορά έχει ρε παιδιά? Είδατε όλα αυτά τα χρόνια να γίνει τίποτα? Τόσες προσευχές, Ευαγγέλια, με αυτά δεν πήγαινε? Δεν μας φάξανε όλους? Δεν μας βάλανε κάτω να μας βουλήσουνε? Δεν μας βιάζανε όλοι μαζί? Εμείς βάζαμε τα παιδιά μας μετά. Σήμερα οι αστυνομικοί μας δεν είναι εκεί? Οι παιδιά μας δεν είναι, που δεν είναι δικό μου? Οι εισαγγελείς μας δεν είναι εκεί? Ποιοι είναι εκεί πέρα? Δεν είναι και αυτοί στη δημιουργία? Δεν ζουν μαζί μας? Δεν αντιλαμβάνονται τίποτα? Άρα νομίζω ότι στο χώρο εδώ που έχει γίνει ό,τι έχει γίνει στη γη, ποιος το έχει κάνει? Οι άνθρωποι μέσα. Στο χώρο κυριαρχείς εσύ, κύριε υδάτινη δημιουργία, κύριε κυρίαρχε της δημιουργίας. Τώρα φεύγεις εσύ από εδώ, αναλαμβάνει ο άλλος, το οποίο είναι δημιουργημά σου. Ποιο δημιουργημά σου να αναλάβει? Αυτό δημιουργημά σου το έχει σκοτώσει, το έχει παραδώσει ήδη. Κοίτα παιδί μου τι σου λέω, κατευθείαν στο κατηχητικό, κατευθείαν φύλλα τα χέρια του παπά, φύλλα του Ευαγγελιστή, του Πεντακοστιανού, του Ιεχωβά, του Χριστιανού, του Μουσουλμάνου. Ποιος τα έχει κάνει αυτά ρε παιδιά? Ποιος τα σκοτώνει τα παιδιά μας? Κάθε οικογένεια σκοτώνει το γόνο της, σκοτώνει το δημιούργημά της. Καμία σημασία. Άμα είναι Μουσουλμάνος, άμα είναι Θιβετιανός. Στο ίδιο όμως είναι, στο ίδιο παρονομαστή είναι. Όταν χρειαστεί και δοθεί το σύνθημα, το δώσει η θρησκεία το σύνθημα, θα γίνει της κακομοίρας, όπως τώρα αυτό πάνε να γίνει. Μουσουλμάνοι, χριστιανοί. Για πέστε μου. Εξηγήστε μου, συνελληνές μου. Αχ, πρέπει λοιπόν να καταλάβετε τα δικά σας μυστικά και να τα αναγνωρίσετε από τη μία και από την άλλη να τα μεταλαμπαδεύσετε σε όλα τα δημιουργήματα. Γι' αυτό αυτό που κάνουμε είναι παγκόσμιο. Είναι της ίδιας της γέας, είναι της ίδιας της δημιουργίας μας. Είδατε τελικά που δεν είναι οικονομικό το θέμα? Είδατε ότι είναι τόσα πολλά μεγάλα τεράστια θέματα? Και πρέπει τώρα να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Είναι μία αρχή. Να αρχίσετε να δείτε τα πράγματα στα μάτια. Σίγουρα θα αποκτήσετε τεράστια γνώση και θα αποκτήσετε και πράγματα τα οποία θα τα επεξεργαστείτε μόνοι σας στο μυαλό σας. Σιγά σιγά θα τα θυμηθείτε και θα τα βάλετε κάτω και θα δείτε πώς είναι τα πράγματα. Θα δείτε ποιος σου κλέβει το χρόνο σου. Για σκεφτείτε σήμερα τι κάνετε. Σήμερα το χρόνο σας όλο και τον πραγματικό χρόνο που μπορούσατε να ζήσετε, όπως έχω πει, το 10% ζείτε. Και σας τον κλέβουνε. Ο δικός σας χρόνος είναι 720. Και γιατί είναι 720? Έχει σημασία. Μέχρι τα 72 έτη, γι' αυτό και στην γη, τα πάντα σήμερα όπως είναι με κλεμμένο χρόνο, μέχρι τα 72 είστε. Όποιος μπορείς και ζήσει πάνω από το 72, είναι σαν να ζει καινούργια ζωή. Έχει σημασία γιατί 72. Το 10% ζείτε γιατί το άλλο σας το κλέβουν. Αν δεν το είχαν κλέψει και εσείς το ορίζατε, θα ήταν 720 τα δικά σας. Το 10% ζείτε. Αυτός ο
κλεμμένος ψεύτικος χρόνος που συντηρούμε εμείς και τον γιώνουμε και τον χαράζουμε στο χώρο σύμφωνα με εντολές των αποστατών από τον κλεμμένο χρόνο, εάν ορίσουμε το χρόνο μας εμείς, όλος ο χρόνος ο πραγματικός θα συντονιστεί με εμάς και με το χώρο μας. Κακό μεγάλο, κακό. Άδικο είναι, πολλοί που λένε ότι ο χρόνος είναι χρόνος. Ναι, κρόνιος χρόνος είναι ο ψεύτικος, όχι ο πραγματικός που ξεκίνησε η δημιουργία. Είναι τεράστια οντότητα η οποία μπαίνει στη δημιουργία από την έναρξη της δημιουργίας και μετά. Η οποία έτσι χαράζεται η δημιουργία στους κόσμους. Με το χρόνο χαράζεται πότε. Ξεκινάει. Τα βάθη του χρόνου ορίζουν τη δημιουργία και τι έχει γίνει πάνω στη δημιουργία. Αυτός ο χρόνος ο πραγματικός είναι δικός μας και είναι εναρμονισμένος με το χώρο μας. Ο χρόνος που διώνουμε πραγματικά είναι ψευδαίσθηση. Είναι ψεύτικη καρκινική χρονοφούσκα η οποία δεν είναι δικιά μας, είναι των αποστατών. Το οποίο θα το δείτε όπως αναλύεται μέσα στο μήνυμα. Θα το καταλάβετε. Και τώρα είναι τεράστια επιτακτική ανάγκη να καταλάβουν όλοι τι έχει γίνει, ώστε εμείς οι άνθρωποι, με το που αντιληφθούμε αυτόν τον ψεύτικο χρόνο, μπορούμε να τον εσπάσουμε μόνο με το που θα τον αναγνωρίσουμε. Έτσι λοιπόν οι τεράστιες δυνάμεις της δημιουργίας και του χρόνου θα σπάσουν τα φράγματα και εμείς θα εκτελέσουμε εδώ στη... Αλλιώς δεν μπορούμε να βγούμε από το τέλμα αυτό, γιατί είναι μαζί ο χρονοχώρος και ο χρονοχώρος τον έχει ο μήνας. Εμείς εδώ στη γη έχουμε το χώρο χρόνο. Άρα εμείς πρέπει να ορίσουμε το χρόνο χώρο και ο μήνας, αλλά και η δυνάμεις δημιουργίας στον χρόνο χώρο. Είναι ίδια, αντίστροφα, αντίθετα, αλλά ίδια. Για κοιτάξτε το, ο χρονοχώρος με τον χώρο χρόνο. Έτσι λοιπόν είναι στη διάθεσή σας αυτή τη φορά. Πραγματικά πρέπει να μελετηθεί από όλους. Σαφώς κάποιοι που μπορείτε μπείτε με στη διαδικασία να δείξετε και σε άλλους συνέλληνες με σωστές βάσεις, δεν θέλω να ξεφύγετε, να μπείτε να δείξετε ή να καταδείξετε και να αναλύσετε άμα το θέλετε, γιατί περιληπτικά είναι εδώ. Εδώ πήγαινε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Είναι πολύ σημαντικό να διαβαστεί σε όλους μας τους χώρους. Είναι μεγάλη και ύψιστη τιμή. Είναι λίγα τα μυστικά, είναι και άλλα πολλά μυστικά που έχει μέσα, τα οποία δεν σας τα εκφράζω τώρα. Θα τα αφήσω να τα μελετήσετε, να τα διαβάσετε, να τα δείτε, θα τα κατανοήσετε. Από αυτά που γράφουν και άλλα πολλές χιλιάδες του μήνα, αλλά και όλες τις δημιουργίες. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δεν πέθανε ποτέ στη γη, δεν άφησε το σώμα του ποτέ, δημιουργήθηκε, ενσαρκώθηκε και από την ώρα που ενσαρκώθηκε υπάρχει για να υπάρχει στην αιωνιότητα και για τέτοιες στιγμές όπως βιώνουμε σήμερα ή τότε που είχε έρθει, αλλά και όποτε χρειαστεί και όπου χρειαστεί, ως μηχανισμός πια, ο τεράστιος μοναδικός βασιλιάς Μήνωα, θα είναι παρόν. Αρκεί να τον αναγνωρίσεις και να τον ζητήσεις. Γιατί δεν τον φωνάζεις, ποιο μηχανισμό θα φωνάξεις? Τώρα είναι ο μηχανισμός να σπάσουμε τον ψεύτικο χρόνο, να σπάσουμε την ευράνη, να σπάσουμε ότι είναι στο χώρο, να ακυρωθούν τα πάντα και ότι δεν είναι αληθινό, δεν υπήρξε ποτέ. Μπορούμε εμείς αν το φωνάξουμε. Και βεβαίως, αν θα φωνάξεις τις πραγματικές δυνάμεις της δημιουργίας, θα συλληφθούν όλα αυτά τα ζώα, τα οποία μπορεί να μην τα βλέπεις, αλλά είναι μέσα σου. Και εμείς πρέπει να το αλλάξουμε όλο αυτό, να πάμε στη μεγάλη ανατροπή της αλήθειας. Το οποίο να δούμε με τα δικά μας μάτια της δημιουργίας και όχι τα μάτια που μας έχουν προσφέρει, ούτε τις εικονικές πραγματικότητες που μας έχουν στερεώσει. Που εμείς τελικά χρηματοδοτήσαμε στο χώρο μας, οπουδήποτε κανεί στη γη, με το χρήμα, με τον πλούτο, με τα χρόνια μας, με τη ζωή μας την ίδια, τη χρονική ζωή μας, την οποία και την κοσμική που μας κλέβουν, χτίζοντας τον ψεύτικο χρόνο, και χτίζουμε αηδίες, γελιότητες, δυναστευτικά θέματα, πράγματα και εκδηλώσεις, εκφράσεις πάνω στο χώρο μας και δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Αυτό το σταματάμε τώρα εμείς οι άνθρωποι από εδώ. Εμείς διατάζουμε και προστάζουμε στο χώρο. Ο Μήνωας διατάζει και προστάζει στο χρόνο και σπάει τον ψεύτικο χρόνο. Ο πραγματικός είναι δικός μας, τον συντονίζει και όλα θα ρέουν τελείως διαφορετικά και ενέργειες και της δημιουργίας και ο χώρος και θα ανασάνει όλο το περιβάλλον. Σε αντίθετη περίπτωση πάμε σε ολική καταστροφή, σε ολικό αφανισμό. Όποιος δεν το βλέπει σε όλο τον πλανήτη σήμερα είναι τυφλός, δεν έχει μάτια.
Δεν θέλω να σας κουράζω όλο συνέχειες. Ο Μίνωας να διαβαστεί στην Κρήτη, σε όλα τα μέρη της Κρήτης, να διαβαστεί στον Όλυμπο. Να διαβαστεί, να σφραγιστεί, να χαραχθεί, να εκτελεστεί από όλους τους Έλληνες. Να διαβαστεί στα σπίτια σας, να διαβαστεί όπου σταθείτε. Να μάθουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι επίκληση με την έννοια που την έχουν σφέρει. Είναι κείμενο πραγματικής διαδικασίας που πρέπει να εκτελεστεί για την τεράστια απελευθέρωσή μας στο χρόνο και στο χώρο. Είναι κάτι που φοβούνται πολλοί αποστάτες. Είναι κάτι που τρέμουν σε αυτό. Μήπως ποτέ καταλάβεις τι συμβαίνει και δεν τους ακούσεις. Έχει σημασία να καταλάβεις ότι δεν είναι κανένας δικός σου εκεί. Βγάζουν νόμους και κάνουν ό,τι θέλουν με τη δύναμή σου, με τον πλούτο σου και δεν μιλάς καθόλου. Είναι η ώρα που θα καταλάβεις τα πάντα. Και είναι η ώρα που θα φοβηθούν τόσο πολύ εσένα. Γιατί εσύ ξέρεις, θυμήθηκες. Και τώρα που θυμήθηκες, είμαστε στη βάση. Δεν σας κάνει εντύπωση που πάω από τη βάση και αυτοί που δεν πάνε ποτέ στη βάση. Σήμερα θα καταλάβει βάση τα θέμελα. Και στην ουσία, στη βάση της πραγματικής δημιουργίας μας. Να διαβαστεί παντού ο Μίνωας. Να σφραγιστεί παντού. Από 13, από 12, από 5. Να κάνετε μια μεγάλη επίκληση στην Κρήτη. Ώστε να βγάλετε και βίντεο, να το δουν όλοι. Να μην φοβηθείτε για τις αλήθειες και τις πραγματικότητες. Πέστε τες, σφραγίστε τες. Να διαβαστεί μέσα στην Κνωσό. Να διαβαστεί μέσα στις ρίζες. Να πάει σε όλους τους αρχαίους τόπους. Να καταλάβουν όλοι, να γίνουν βίντεο με αυτό και να έρθει να μας πει κάποιος κάτι για όλα τα γραφόμενα. Θα το θέλαμε πολύ. Ό,τι λέμε είναι αποδεικνύεται και μπορεί να τα αποδείξουμε τα πάντα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.